Υπήρξε κινητοποίηση για την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Βοήθησαν σε αυτό και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες εκείνο το καιρό βρισκόταν ήδη στη Μελιτόπολη και στο Μπερντιάνσκ και με την προσωρινή παροχή μας έδωσαν τη ρευματοδότηση. Τώρα συγκεκριμένα σήμερα άρχισε να προχωράει η αποκατάσταση της παροχής του αερίου. Το αέριο έχει έρθει. Προσπαθούμε να αρχίσουμε να το παρέχουμε στους καταναλωτές, τουλάχιστον για τις κουζίνες και τους φούρνους τους, για να μπορούν να μαγειρεύουν. Κάτι από τώρα το κάνω χρησιμοποιώντας φιάλες υγραερίου και ρεύμα. Από σήμερα θα αρχίσουμε να παρέχουμε το αέριο πλέον σε γραμμές παροχών. Ύστερα θα ελέγξουμε την κατάσταση των κεντρικών αγωγών και των αποθηκευτικών χώρων του αγραρίου και την ασφάλεια αυτών για να γίνει πλήρης αποκατάσταση της παροχής του αερίου. Προς το παρόν το αέριο φτάνει σε μας με το προσωρινό δίκτυο από τη Μαριούπολη και από το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέσω του Ταγκανρόκ. Μέχρι την Μαριούπολη είχε πάει. Οι τεχνικοί έχουν καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, άλλαξαν τον εξοπλισμό, αντικατέστησαν τα υλικά που είχαν μεγάλο κόστος. Σήμερα πάντως το αέριο είναι πια στα εδάφη μας, οπότε ουσιαστικά πιστεύω πως όταν φτάσει η σεζόν που θα χρειαστούμε τη θέρμανση, θα είμαστε έτοιμοι, θα καταφέρουμε τους στόχους μας για την πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων και των δικτύων. Αυτά όσο αφορά το αέριο και το ηλεκτρισμό. Όσο αφορά την παροχή του νερού, το σύστημα που έχουμε τροφοδοτείται από τις πηγές του Αρτιζιάνσκι, στην ουσία λειτουργούν όλες, λειτουργούσαν όλο αυτό το καιρό, το νερό το παρήχαμε κανονικά. Υπήρχαν αναμφίβολα κάποιες έκτακτες βλάβες κατά καιρούς, με την απουσία των κονδυλίων, την έλλειψη κεφαλαίων κίνησης. Χαλούσαν κάποιες φορές λογιστικές αλυσίδες, συναντήσαμε δυσκολίες, αλλά καταφέραμε λίγο πολύ να λύνουμε τα προβλήματα άμεσα και η ροή του νερού τουλάχιστον μέχρι την πρώτη άνοδο των θερμοκρασιών ήταν σταθερή και συνεχόμενη. Οι υψηλές θερμοκρασίες βέβαια άλλαξαν λίγο τα πράγματα. Ο κόσμος άρχισε να κάνει καταχρήσεις, να καταναλώνει περισσότερο νερό, όπως πάντα συνέβαινε, να ποτίζουν τις αγροτικές εκτάσεις τους. Σίγουρα και αυτό χρειάζεται. Καταλαβαίνουμε πως έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα. Η σοδειά είναι σημαντική. Αρκεί το νερό να φτάνει για όλους. Εννοούμε και εκείνους που μένουν σε πολυόροφα κτίρια. Η πίεση του νερού δεν αρκεί πάντα για να υπάρχει υπάρκεια για όλους τους κατοίκους, τις πολυκατοικίες. Εκτός αυτού, βοηθούσαμε και τη Μαριούπολη. Παρήχαμε νερό και εκεί, όταν δεν υπήρχε το νερό στην πόλη. Σήμερα πλέον υπάρχει σταθερή παροχή και εκεί. Πάλι μετά τις προσπάθειες των τεχνικών του ενεργειακού κλάδου της Δημοκρατίας μας από τον Ντονέτσκ, από την εταιρεία το νερό του Ντομπάς, οι οποίοι κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκαταστήσουν πλήρως το δίκτυο της Μαριούπολης, όπου πρακτικά η παροχή του νερού υπάρχει πλέον σε όλες τις συνοικίες. Η περιοχή μας θεωρώ πως συνήλθε σχετικά σύντομα από το σοκ. Το εμπορικό κέντρο άρχισε να γεμίζει με τρόφιμα. Έγιναν διαδικασίες των αθεωρήσεων των αδειών για τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες που είχαν καταστήματα στην περιοχή. Άρχισε να γυρίζει η τροφοδοτική αλυσίδα. Έχουν ξανανοίξει πλέον πάνω από 200 καταστήματα που πριν υπήρχαν και συνεχίζουν να ανοίγουν νέα. Βρισκόμαστε στη χρονική περίοδο της έναρξης της καλοκαιρινής σεζόν. Μου είχατε κάνει μια ερώτηση και θα σας απαντήσω στην ερώτησή σας. Βρισκόμαστε από τη Μαριούπολη. Στην ουσία συνορεύουμε με τη Μαριούπολη. Εάν πάρουμε την Μαριούπολη από την δυτική της πλευρά προς το Μπερντιάνσκ, η περιοχή μας είναι παραθαλάσσια κατά 20-25 χιλιόμετρα επί της γραμμής της θάλασσας. Γι' αυτό αναμφίβολα κατά την καλοκαιρινή σεζόν των διακοπών όλη η οικονομία της περιοχής μας μοιράζεται σε αγροτική και τουριστική.
Οι άνθρωποι που ζουν κοντά στις ακτές ασχολούνται με τις παροχές για τους τουρίστες και οι νοικιάσεις των καταλυμάτων, και αυτό ήταν το κύριο εισόδημά τους όλο τον χρόνο. Οι άνθρωποι που κατοικούσαν μακριά από τη θάλασσα βασιζόταν κυρίως στις αγροτικές εργασίες και στη γη τους και ζούσαν από αυτό. Γι' αυτό, μάλιστα, Μπόρις, μας παρουσιάζεις μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Εάν μας πεις πως θα υπάρχουν και τουρίστες, τότε κανείς δεν θα σε πιστέψει. Επειδή για την περιοχή τη δική σας, για τη Μαριούπολη και τις γύρω περιοχές, η εικόνα που είχε δημιουργηθεί είναι πως δεν πρόκειται απλά για μια καταστροφή. Αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι πολύ σημαντικό, επειδή το υλικό μας θα προβληθεί στα ελληνικά μέσα. Στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάστηκαν όλα τα γεγονότα σαν εισβολή από την πλευρά της Ρωσίας και πως οι βομβαρδισμοί κτλ. Ήταν τίθεν το έργο της Ρωσίας. Εσείς πώς τα ζήσατε τα γεγονότα σαν ντόπιος κάτοικος, σαν άνθρωπος της περιοχής με ελληνική καταγωγή? Νομίζω υπάρχουν πολλοί σαν εσάς εκεί, άνθρωποι με τους οποίους μας ενώνει η κοινή ιστορική μας πατρίδα. Όλα παρουσιάστηκαν σαν το γεγονός πως η Ρωσία εξοντώνει τον ελληνικό πληθυσμό της Μαριούπολης. Πιστεύω πως οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και βλέπουν αυτό που συμβαίνει στην περιοχή μας τώρα, αναμφισβήτητα αντικρούν αυτά που προσπαθούν να διαδώσουν οι κακοπροαίρετες φωνές. Σίγουρα, ναι, τραυματίστηκαν άνθρωποι, τραυματίστηκαν πολλοί, όχι μόνο Έλληνες, αλλά και οι Ρώσοι, και οι Ουκρανοί, και οι Αρμένοι, και οι Εβραίοι. Η περιοχή μας είναι πολυεθνική, αλλά στάθηκε τυχερή, γιατί δεν είχαμε τόσο σκληρές μάχες. Οι σκληρότερες συγκρούσεις γινόταν στην περιοχή της Μαριούπολης. Έτσι βλέπουμε τη διαφορά ανάμεσα στο Μπερντιάνσκ και στη Μαριούπολη. Στο Μπερντιάνσκ όλοι τα καταλάβουμε όλα και είναι μια πόλη σχεδόν άφικτη. Σιμφερόπολη και Μπερντιάνσκ είναι οι πόλεις όπου οι υποδομές είναι άφικτες. Στη Μαριούπολη οι οδομαχίες και όλα αυτά που γινόταν δεν χρειάζονται σχολιασμό, αρκεί να δει κανείς τις εικόνες από τους πολεμικούς ανταποκριτές και άλλες εικόνες. Μπορεί να τα δει ο καθένας. Σίγουρα εμείς σταθήκαμε τυχεροί από άποψη πως εδώ δεν υπήρχαν τέτοιες συγκρούσεις. Πιθανόν και δεν μπορούσαν να γίνουν, επειδή όλη η σύγκρουση, και μιλώ από την πλευρά της Ουκρανίας, επειδή καταλαβαίνω πως ακόμη βρισκόμαστε τυπικά στο έδαφος της. Μέχρι τις 12 του μήνα ήταν είναι ουκρανικό, οπότε όλη η τακτική των συγκρούσεων ήταν να συγκεντρωθούν στη Μαριούπολη και η αντίσταση επικεντρώθηκε εκεί. Αυτά που γίνονται σήμερα είναι αποτέλεσμα αυτών. Πείτε, ονομάστε κάποιες εκτός από τη δική σας περιοχές όπου υπάρχουν συγκεντρωμένοι Έλληνες κάτοικοι. Στη περιοχή μας υπάρχουν τρεις κοινότητες με πολύ δυνατή παρουσία της ελληνικής ομογένειας: Μάνγκους, Γιάλτα και Ουρζού. Οι άνθρωποι Έλληνες ζούσαν εδώ από το 1780, μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν διάφορες αναφορές, οι ιστορικοί διαφωνούν περί αυτού, για το κατά πόσο ερχόταν εδώ Έλληνες από την Κριμαία. Εγώ θεωρώ πως η αναφορά σε αυτή την ημερημηνία χρονιά είναι η πιο σωστή για την εγκατάσταση των Ελλήνων εδώ, με τον Εγνάτιο, το πνευματικό ηγέτη και προστάτη τους, τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο της Μαριούπολης, ακόμη τον τιμούν και τον αγαπούν.
Απόψε γιορτάζει και ο ναός της Ενορίας μας. Παραβρέθηκα και εγώ εκεί το πρωί. Πήγαμε όλοι, προσευχηθήκαμε. Θα υπάρχει και αγιασμός και πανηγυρική λειτουργία. Έχουμε και ναό του Θόδωρου Στρατιλάτη, του πολεμιστή που είναι προστάτης του τόπου αυτού, του Μάγκους. Στη Γιάλτα υπάρχει ο ναός του Ιωάννη Χρυσοστόμου. Στο Ρζούφ, ο ναός του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Συνεπώς, τα πάντα λειτουργούν, τα πάντα είναι στη θέση τους, τα πάντα είναι ανοιχτά. Οι άνθρωποι προσεύχονται, παρακαλούν το Θεό για τη βοήθειά Του, για να δώσει φώτιση σε αυτούς που επιδιώκουν τη συνέχιση του πολέμου. Και η Σαρτανά από την άλλη πλευρά της πόλης, ναι, είναι από την άλλη πλευρά της Μαριούπολης. Εδώ συνεργάζονται η Ομοσπονδία και η Ελληνική Κοινότητα, υπάρχουν αρκετά στενές σχέσεις, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δίπλα μου πάντα είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, η οποία ήταν και είναι μέλος της διοίκησης. Οπότε γνωρίζει για τα πάντα και όχι από φήμες και πολλά περισσότερα από μένα, οπότε μπορείτε να ρωτήσετε απευθείας εκείνη για την κατάσταση στα εσωτερικά της Ελληνικής Κοινότητας. Σήμερα προσπαθούν, ξέρετε, σαν τις σταγόνες του υδραργύρου που σκορπίστηκαν να μαζευτούν και πάλι και το καταφέρνουν. Δημιουργείται νέα κοινότητα στα εδάφη μας, από ό,τι άκουσα. Εδώ σε εμάς υπάρχουν κάποιοι νέοι σύλλογοι. Ναι, αναμφίβολα κάποιοι έφυγαν. Να πούμε πως ήταν μια μαζική φυγή δεν μπορούμε, γιατί σίγουρα δεν αληθεύει. Επειδή σήμερα, ας το θέσω διαφορετικά, εγώ ας πούμε είμαι κατά το ημίς Έλληνες. Έτσι, εγώ κάνω τη διοίκηση εδώ. Η πρώτη μου αντικαταστάτρια είναι φυσικά και η διοίκηση και τα όργανα της είναι ακόμη διαμορφώνονται. Επίσης, είναι μια Ελληνίδα, καθεαυτού Ελληνίδα, δεύτερη πάλι Ελληνίδα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτά στο επίπεδο της δικής μας πόλης μόνο. Το ίδιο συμβαίνει και στις μικρότερες γύρω ελληνικές κοινότητες, όπως Μάλκους, Γιάλτα. Τη Γιάλτα τη διοικεί ένας άνθρωπος με ελληνικές ρίζες, Σπαχή. Με ελληνικό υπόνημα, στο Ρζόφ το Πούζο, το ίδιο. Άρα απολύτως καμία ποιήση δεν υπάρχει. Άρα έμειναν οι άνθρωποι. Ναι, φυσικά έμειναν. Κυρίως έμειναν. Έφυγαν κάποιοι, δεν μπορώ να πω ποιο είναι το ποσοστό των οποίων έφυγαν, αλλά από αυτούς που βλέπαμε και πριν, όλοι είναι στις θέσεις τους, θέλουν να εργάζονται, θέλουν να συνεχίσουν να δημιουργούν εδώ, γιατί οι Έλληνες είναι προκομμένος λαός, είναι πολύ εφευρετικοί, ξέρουν να πρωτοπορούν, για αυτούς δεν είναι κάτι άγνωστο, για εκείνους να ξεκινούν κάτι από την αρχή, πιστεύω πως όλα θα γίνουν. Λοιπόν, Μπορίς, έχω μια ερώτηση πάνω σε ένα για κάποιος ευαίσθητο θέμα. Εγώ γνωρίζω προσωπικά την πρόεδρο σας. Είναι Αλεξάνδρα Προτσένκο και έχω διαβάσει κάποια πολύ περίεργα πράγματα όσον αφορά τις τελευταίες δηλώσεις της ένα μήνα πριν. Απευθύνθηκε στους Έλληνες, σε όλο τον ελληνισμό επί της γης, με τη φράση «Βοηθήστε τον Έλληνα, τον ελληνισμό του Ντομπάς», το οποίο δολοφονούν οι Ρώσοι. Τι τρέχει ακριβώς? Από ό,τι καταλαβαίνω, η ίδια δεν βρίσκεται πλέον εδώ. Εδώ και καιρό ή όχι, έχω καταλάβει σωστά? Δεν γνωρίζω κατά πόσο ισχύει εδώ και καιρό, τουλάχιστον από την αρχή της επιχείρησης δεν είναι εδώ. Μπορεί από τα τέλη του Μαρτίου, από τότε που είχε λήξει ο αποκλεισμός της Μαριούπολης, γιατί είχε αποκλειστεί στην ουσία. Μπορείτε να ρωτήσετε τους ανθρώπους που βγήκαν από τη Μαριούπολη. Προσωπικά μπορώ να υποθέσω μόνο πως δεν μπορούσαν να βγουν από εκεί, γινόταν μάχες. Τους άφηναν, δεν τους άφηναν. Ποιος δεν τους άφηνε?
Ποιος δεν τους άφηνε. Ξέρετε, αυτή την ερώτηση είναι καλύτερα να την κάνετε σε αυτούς που ήταν στη Μαριούπολη. Δεν ήμουν εκεί, γι' αυτό μου είναι δύσκολο να πω κάτι. Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις που λέει ο καθένας ανάλογα με το που βρίσκεται τώρα. Όσοι βρίσκονται εδώ λένε πως οι Ουκρανοί δεν τους άφηναν να βγουν. Όσοι έφυγαν για την Ουκρανία έλεγαν πως οι συμμαχικές δυνάμεις δεν τους άφηναν να βγουν. Είναι αντιφατικό όλο αυτό, γι' αυτό πρέπει να ερωτηθούν οι ίδιοι άνθρωποι. Μόλις παρουσιάστηκε η ευκαιρία να φύγουν κάποιοι από τη Μαριούπολη, αρχίσαμε να τους δεχόμαστε. Πραγματικά οι άνθρωποι ερχόταν μαζικά. Εάν μέχρι την 24η του μήνα ήμασταν 27.000 περίπου κάτοικοι, προς το τέλος του Μαρτίου, από τη στιγμή που άνοιξε η έξοδος από τη Μαριούπολη, φτάσαμε στους 55-60.000. Όλα τα καταλήμματα, σανατόρια, σπίτια των συγγενών, γονικές κατοικίες, τα πάντα το είχαμε ανοίξει για να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Μάρτιος ήταν πολύ κρύος μήνας εδώ. Οι άνθρωποι έφταναν εδώ τρομαγμένοι, σουκαρισμένοι και φυσικά κάναμε κάθε προσπάθεια να τους υποδεχτούμε, να τους ζεστάνουμε. Υπήρξε μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια από τον Ντονιέτσκ. Προσπαθήσαμε να τους στηρίξουμε με όλους τους τρόπους. Λίγο πολύ καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπος να πεινάει. Τα καταστήματα λειτουργούν κανονικά. Άρχισε η καταβολή των επιδομάτων, των συντάξεων, οι μισθοί άρχισαν να καταβάλλονται, οι άνθρωποι ξεκίνησαν να πηγαίνουν στις δουλειές τους, το δημόσιο άρχισε να λειτουργεί, θα αρχίσουν να πληρώνονται οι δάσκαλοι, άρχισε να ομιλοποιείται σιγά σιγά η κατάσταση. Όσο αφορά την ερώτησή σας για το αν καταδιώκονται ή εντός εισαγωγικών στριμώχνονται στη γωνία ομογενής εδώ, σας έφερα ένα μικρό παράδειγμα των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ στις κέρυες θέσεις, στη διοίκηση. Βασικά δεν έχουμε ακριβώς διοίκηση, απλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε την περιοχή να βγει από αυτή την κατάσταση. Κανείς εδώ δεν προσπάθησε να αρπάξει την εξουσία. Ήρθαμε εδώ χωρίς να έχουμε κάποιες βλέψεις, απλά βρεθήκαμε σε αυτό το τόπο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπου χρειαζόταν βοήθεια. Εγώ προσωπικά βρέθηκα στο πόστο εντελώς τυχαία, απλά ήρθα κάποια στιγμή και ρώτησα εάν μπορώ να προσφέρω κάποια βοήθεια. Μου απάντησαν δεν θα περίσσευε. Έτσι και έμενα και προσπαθώ πλέον να διοικήσω. Το ίδιο και η Ναταλία Ρουτσιάνκο, που υπήρξε κάποτε τομιάρχης του πολιτισμού, κάνει σήμερα προσπάθειες για μια νέα αρχή. Προσπαθεί να βοηθάει τους ανθρώπους κάπου με το λόγο, κάπου με τα έργα, προσφέροντας την πείρα και τη γνώση της. Συγκεντρώνει γύρω της την ελληνική διασπορά, ήταν πάντοτε αναντικατάστατη μπροστάρισε της ελληνικής ομογένειας εδώ. Σιγά σιγά όλα γίνονται. Σήμερα στέλνουμε μια ομάδα των αντιπροσώπων μας στην περιοχή του Κούρσκ για τα έργα της αποκατάστασης. Η κάθε μια πόλη εδώ έχει ανατεθεί σε κάποια περιφέρεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εμείς είχαμε τη τύχη να συνεργαζόμαστε με το Κούρσκ. Είχαν έρθει εδώ και υπογράψαμε τη συμφωνία για τη συνεργασία για τα έργα αποκατάσταση των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, των νοσοκομείων, των σχολείων, τα οποία τώρα ετοιμάζονται για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς την 1η Σεπτεμβρίου. Τα σχολεία μας λειτουργούν ακόμα και θα λειτουργούν ως τα τέλη του Ιουλίου, ώστε τα παιδιά, οι τελειοφοιτοί μας, να πάρουν τα πολιτήριά τους κανονικά, έρχοντας να πληρώσει κανονικά τη φοιτηση. Θα έχουν τις ίσες ευκαιρίες να σπουδάσουν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρωσία, το Ντονιέτσκ. Κανείς δεν τους εμποδίζει να πάνε και στην Ουκρανία, αν θελήσουν να σπουδάσουν εκεί. Δεν υπάρχουν με λίγα λόγια κάποιοι περιορισμοί, πέρα από κάποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις που κατά καιρούς γίνονται στην περιοχή. Πλέον λειτουργεί και ο συνεργοϊκός έλεγχος, όλα ουσιαστικά κυλούν ομαλά και κανείς δεν κρατάει εδώ κανέναν. Μπορώ να πω πως στην Ελλάδα ο κόσμος γνωρίζει πολύ λίγα πράγματα για την περιοχή σας. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο ελληνισμός θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του ενωτικού κρίκου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουκρανία.
ή τουλάχιστον αυτό ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Το ρωτώ επειδή υπήρχαν κάποιες άκαρπες προσπάθειες να δοθεί η εικόνα πως η Ρωσία και η Ουκρανία είναι δύο ξεχωριστές και αποκομμένες η μία από την άλλη έννοιες. Και αναρωτιέμαι εάν η περιοχή σας όπου υπάρχει έντονη παρουσία της ομογένειας θα μπορούσε να παίξει αυτό τον ενωτικό ρόλο ανάμεσα στη Μεγάλη Ρωσία, η οποία πάντα είχε μεγάλη παρουσία σε αυτή την περιοχή, και στους ανθρώπους που έφυγαν προς την Ουκρανία, είτε με την έννοια «φεύγω πιο μακριά από τη Ρωσία», είτε απλά «φεύγω στην Ουκρανία». Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Νομίζω ότι από μόνοι τους οι Έλληνες, αυτοί οι άνθρωποι, που ζουν εδώ και από μόνο του το γεγονός πως δεν έφυγαν και έμειναν εδώ αποτελούν αυτή τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί αυτή η γέφυρα για την οποία μιλάτε. Μια γέφυρα αλληλοκατανόησης έστω στην πρώτη φάση της αλληλοκατανόησης για αυτό που έγινε και για το σήμερα. Επειδή οι Έλληνες σαν άνθρωποι είναι ειρηνευτές, έχουν το Θεό μέσα τους, είναι ευλογημένοι ειρηνευτές. Η πίστη των Ελλήνων είναι ορθόδοξη, όπως και η πίστη των Ρώσων και των Ουκρανών, και ίσως αυτό ακριβώς θα αποτελέσει εκείνη την αρχή που στο τέλος θα πρέπει να ενώσει αυτό που σήμερα με τόσο μένος διαιρείται. Παρεπιπτόντως και η Μεγάλη Κατερίνη έβλεπε αυτό το ρόλο στους Έλληνες. Φυσικά, φυσικά. Εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος είμαι θρησκευόμενος και αντιλαμβάνομαι όλα αυτά που γίνονται με λίγο διαφορετικό τρόπο μέσω από ένα πρίσμα της θρησκείας, της Ορθοδοξίας, και φυσικά βλέπω σε όλα αυτά μία αρχή για την προσπάθεια να δοθεί τέλος σε αυτή τη ρογμή. Οπωσδήποτε αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και αναγκαίο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχόμαστε επιτυχία. Σας ευχόμαστε το καλύτερα. Νιώθω περήφανος που υπάρχουν εκεί τέτοιοι άνθρωποι. Είχα κάνει ένα πολύ σύντομο πέρασμα από την περιοχή σας πριν 2 εβδομάδες και ελπίζω να την ξαναεπισκεφτώ. Καλή επιτυχία για την επιστροφή στις ζωές σας, για να συνεχίσετε να ζείτε όπως ζούσατε πάντα, όλους τους καιρούς, ειρηνικά, ενωμένα και δημιουργικά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Χάρηκα για τη γνωριμία μας και σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Μου έδωσαν την εντύπωση και την αίσθηση πως το θέμα πραγματικά σας πονάει και αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα, γιατί εκεί που υπάρχει η ειλικρίνεια, εκεί υπάρχει και η αλήθεια. Η αλήθεια πρέπει να είναι η αλήθεια του Θεού και εμείς προσπαθούμε να ακολουθούμε αυτή την αλήθεια. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ και σας εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ, όλα τα καλά και σε εσάς.